Η σαμπάνια του Άντων Τσέχοφ. Αφηγείται η Ελένη Δόσιου. Τη χρονιά εκείνη υπηρετούσα ως σταθμάρχης σε κάποιο μικρό σιδηροδρομικό σταθμό στις νότιο-δυτικές επαρχίες μας. Το πόσο ευχάριστα ή πληκτικά περνούσα μπορείτε να το συμπεράνετε από το ότι ολόγυρα σε ακτίνα 20 βέρστια δεν υπήρχε ούτε μια κατοικία, ούτε μια γυναίκα, ούτε και ένα καπηλιό της προκοπής. Κι εγώ τότε ήμουν νέος, γερός, θερμός, ιδιότροπος και ανόητος. Η μοναδική διασκέδασή μου ήταν τα παράθυρα των επιβατικών τρένων και η φαρμακερή βότκα που οι οβριοί την ανακάτευαν με όπιο. Πού και πού εμφανιζόταν στο παράθυρο του βαγονιού ένα γυναικείο κεφαλάκι και εγώ στεκόμουν ακίνητος σαν άγαλμα, αναπνέοντας γρήγορα και κοιτάζοντας έως ότου να μετατραπεί το τρένο σε δυσδιάκριτη κουκίδα στο βάθος του ορίζοντα. Ή έπινα όσο χωράει το στομάχι μου από αυτή την αηδιαστική βότκα. Αποβλακωνόμουν και έτσι δεν καταλάβαινα πως περνούσαν οι μακρόσυρτες μέρες και νύχτες. Πάνω σε μένα, άνθρωπο του βορρά, η στέπα επιδρούσε όπως η θέα ενός εγκαταλειμμένου τατάρικου νεκροταφείου. Το καλοκαίρι με την απόλυτη ηρεμία της, το μονότονο ήχο των τριζωνιών, το διάφανο σελινόφος από το οποίο δεν μπορείς να κρυφτείς. Η απέραντη στέπα με βύθιζε σε τεμπέλικη θλίψη. Ενώ το χειμώνα η άψογη λευκότητά της, ο παγωμένος της ορίζοντας, οι μακριές νύχτες και τα ουρλιαχτά των λύκων με πλάκωναν σαν βαρύ εφιάλτης. Στο σταθμό ζούσαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Εγώ με τη γυναίκα μου, ένας κουφός και αργοκίνητος σαν χελώνα τηλεγραφητής και τρεις φύλακες. Ο βοηθός μου, ένας νεαρός φθησικός άντρας, έφυγε για θεραπεία στην πόλη όπου ζούσε για μήνες ολόκληρους, εκχωρώντας μου τις υποχρεώσεις του μαζί με το δικαίωμα να χρησιμοποιώ το μισθό του. Παιδιά δεν είχα. Επισκέπτες, θα έλεγα, δεν μπορούσα να προσελκύσω με τίποτα. Ενώ εγώ μπορούσα να πάω επίσκεψη μόνο στους συναδέλφους μου και όχι παραπάνω από μία φορά το μήνα. Γενικώς η ζωή μου ήταν πληκτικότατη. Θυμάμαι, λοιπόν, τη χρονιά εκείνη υποδεχόμασταν με τη γυναίκα μου τον καινούριο χρόνο. Ήμασταν καθισμένοι στο τραπέζι. Μασουλούσαμε τεμπέλικα και ακούγαμε στο διπλανό δωμάτιο τον κουφό τηλεγραφητή να χτυπάει μονότονα τη μηχανή του. Είχα ήδη πιει 5 ποτηράκια βότκα με όπιο και στηρίζοντας το βαρύ κεφάλι μου με τη γροθιά μου, σκεφτόμουν την αίτητη, αδιαπέραστη πλήξη, ενώ η γυναίκα μου δίπλα δεν έπαιρνε το βλέμμα της από το πρόσωπό μου. Με κοιτούσε όπως μπορεί να κοιτάζει μόνο μια γυναίκα για την οποία δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτε άλλο εκτός από τον όμορφο άντρα της. Με αγαπούσε τρελά, δουλικά, και όχι μόνο την ομορφιά ή την ψυχή μου, αλλά και τις αμαρτίες μου και την πλήξη μου, ακόμα και τη σκληρότητά μου, κάθε φορά που στις μεθυσμένες κρίσεις μου, μη ξέροντας πού να διοχετεύσω την κακία μου, τη βασάνιζα με κατηγόριες. Παρά την πλήξη που με κατάτρωγε, ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο με ασυνήθιστη επισημότητα και περιμέναμε τα μεσάνυχτα με κάποια ανυπομονησία. Το θέμα είναι ότι είχαμε φυλάξει 2 μπουκάλια σαμπάνια από την πιο αυθεντική, με την ετικέτα της «Χείρας Γλυκό». Το θησαυρό αυτό τον είχα κερδίσει σε κάποιο στοίχημα το φθινόπωρο,
στο σπίτι του διευθυντή της υπηρεσίας, όπου βρέθηκα για κάποια βαφτίσια. Συμβαίνει καμιά φορά, την ώρα της αριθμητικής, όταν ακόμα και ο αέρας κοκαλώνει από την πλήξη, να μπει στην τάξη μέσα από την ανοιχτή πόρτα μια πεταλούδα. Τα αγοράκια τεινάζουν τα κεφάλια τους και αρχίζουν να παρακολουθούν με περιέργεια το πέταγμά της, σαν να βλέπουν μπροστά τους όχι μια πεταλούδα, αλλά κάτι καινούριο, παράξενο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, λίγη συνηθισμένη σαμπάνια που βρέθηκε τυχαία στο βαρετό σταθμό μας, μας είχε αναστατώσει. Σιωπούσαμε λοιπόν, κοιτώντας πότε το ρολόι και πότε τα μπουκάλια. Όταν ο δείκτης έδειξε 12 παρά 5, άρχισα να ανοίγω αργά το μπουκάλι. Δεν ξέρω αν ήμουν παράλυτος από τη βότκα ή αν το μπουκάλι ήταν πολύ βρεγμένο, αλλά θυμάμαι ότι μόλις οφελώς τεινάχτηκε με θόρυβο στο ταβάνι, το μπουκάλι γλίστρησε από τα χέρια μου και έπεσε στο πάτωμα, χωρίς όμως να γίνει θρύψαλα. Το κρασί που χύθηκε δεν ήταν περισσότερο από ένα ποτήρι, αφού πρόλαβα να αρπάξω το μπουκάλι και να κλείσω το αφρισμένο στόμιό του με το δάχτυλο. Λοιπόν, καλή χρονιά! Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!» είπα, γεμίζοντας δύο ποτήρια. «Πιες!» Η γυναίκα μου πήρε το ποτήρι της και με κοίταξε κατατρομαγμένη. Το πρόσωπο της χλώμιασε, εκφράζοντας ανίποτη φρίκη. «Σου πέσε το μπουκάλι?» με ρώτησε. «Ναι, μου πέσε και...» «Αυτό δεν είναι καθόλου καλό», είπε αφήνοντας κάτω το ποτήρι της και χλωμιάζοντας ακόμα περισσότερο. «Κακός Ιωνός! Αυτό σημαίνει ότι τούτη τη χρονιά θα μας συμβεί κάτι κακό». «Τι γυναικούλα που γίνεσαι», είπα αναστενάζοντας. «Τόσο έξυπνη και παραλυρή σ' αγριά παραμάνα. Πιες!» «Μακάρι να παραλυρούσα. Όμως οπωσδήποτε θα συμβεί κάτι. Θα δεις». Τα χείλη της δεν άγγιξαν καν το ποτήρι. Απομακρύνθηκε σε μια γωνιά και βυθίστηκε σε σκέψεις. Είπα μερικές στερεότυπες κουβέντες σχετικά με τις δυσιδαιμονίες. Ήπια μισό μπουκάλι, βημάτισα για λίγο από τη μια γωνιά στην άλλη και βγήκα. Έξω η νύχτα, με την ψυχρή άγρια ομορφιά της, ήταν παγωμένη και ήσυχη. Η σελήνη και κοντά της δύο άσπρα αφράτα συννεφάκια, ακίνητα, σαν κολλημένα πάνω της, κρέμονταν πάνω ακριβώς από το σταθμό και έμοιαζαν σαν να περιμένουν κάτι. Ακτινοβολούσε ένα απαλό διαυγές φως που τρυφερά, σαν να φοβόταν μην προσβάλλει την εδημοσύνη, χάιδευε τη λευκή γη, φωτίζοντας τα πάντα. Τις χιονοστιβάδες, το μονοπάτι δίπλα στις γραμμές. Ήταν ήσυχα. Περπάτησα κατά μήκος του σιδηροδρομικού αναχώματος. «Ανόητη γυναίκα», σκεφτόμουν, κοιτάζοντας το σπαρμένο με λαμπερά αστέρια ουρανό. Έστω και αν υποθέσουμε ότι τα σημάδια λένε καμιά φορά την αλήθεια, τι κακό μπορεί να μας συμβεί. Οι δυστυχίες που ήδη ζήσαμε και που ζούμε ακόμα είναι τόσο μεγάλες, ώστε είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς κάτι χειρότερο. Πόσο μεγαλύτερο κακό μπορεί να πάθει ένα ψάρι που έχει ήδη αλλιευτεί, τηγανιστεί και έχει σερβιριστεί στο τραπέζι με ωραία σάλτσα.
μια σημίδα ψηλή, καλυμμένη με κρυσταλιασμένο χιόνι, εμφανίστηκε στο γαλαζοπό σκοτάδι, σαν γίγαντα στυλιγμένο σε σάβανο. Με κοίταξε αυστηρά και τεμπέλικα, σαν να είχε συνέστηση, όπως κι εγώ, της μοναξιάς της. Έμεινα να την κοιτάζω αρκετή ώρα. Η νιώτη μου χάθηκε για το τίποτα, σαν άχρηστο από τσίγαρο. Συνέχισα να σκέφτομαι. Οι γονείς μου πέθαναν όταν ήμουν ακόμα παιδί. Από το γυμνάσιο με έδιωξαν. Γεννήθηκα σε οικογένεια ευγενών, αλλά δεν πήρα ούτε ανατροφή, ούτε μόρφωση. Και οι γνώσεις μου δεν είναι περισσότερες από του οποιοδήποτε εργάτη. Όχι, δεν έχω ούτε σπίτι, ούτε συγγενείς, ούτε φίλους, ούτε αγαπημένη ασχολία. Δεν είμαι ικανός για τίποτα. Και στην ακμή των δυνάμεών μου χρησιμεύσα μόνο για να κλείσουν με μένα την τρύπα μιας θέσης προϊσταμένου σε επαρχιακό σιδηροδρομικό σταθμό. Δεν γνώρισα τίποτα άλλο στη ζωή μου, εκτός από αποτυχίες και συμφορές. Τι άλλο κακό λοιπόν μπορεί να συμβεί? Στο βάθος φάνηκαν κόκκινα φώτα. Προς το μέρος μου ερχόταν ένα τρένο. Η κοιμισμένη στέπα αφουγκραζόταν το θόρυβό του. Οι σκέψεις μου ήταν τόσο πικρές που για μια στιγμή μου φάνηκε ότι τις έκανα φωναχτά και ότι το αγκομαχητό του τηλέγραφου και ο θόρυβος του τρένου τις μετέφεραν μακριά. Τι το κακό μπορεί ακόμα να μου συμβεί? Να χάσω τη γυναίκα μου? Αναρωτήθηκα. Ακόμα και αυτό δεν είναι τρομερό. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς από τη συνείδησή του. Δεν την αγαπώ τη γυναίκα μου. Την παντρεύτηκα όταν ήμουν ακόμη σχεδόν αγοράκι. Τώρα είμαι νέος, γερός. Ενώ αυτή στέγνωσε, γέρασε, χάζεψε. Είναι βουτυγμένη από τις πατούσες ως το κεφάλι στις προκαταλήψεις. Τι το ελκυστικό υπάρχει στη γλυκανάλατη αγάπη της, στο σουρωμένο στήθος και το άτονο βλέμμα. Την υπομένω, αλλά δεν την αγαπάω. Τι μπορεί λοιπόν να συμβεί? Η νιώτη μου χάνεται τζάμπα, όπως λένε. Οι γυναίκες περνάνε από μπροστά μου σαν οπτασίες στα παράθυρα των τρένων, σαν διάτοντες αστέρες. Αγάπη δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Πεθαίνει ο ανδρισμός μου, η γενναιότητά μου, η θέρμη μου. Όλα πεθαίνουν στα σκουπίδια. Και τα προσόντα μου εδώ στη στέπα δεν αξίζουν δεκάρα. Το τρένο πέρασε με θόρυβο πλάι μου και αδιάφορα με φώτισε με τα κόκκινα φώτα του. Το είδα να σταματάει στους πράσινους σηματοδότες του σταθμού, να στέκεται ένα λεπτό και να τραβάει για παραπέρα. Αφού περπάτησα κάνα δύο βέρστια, γύρισα πίσω. Οι θλιβερές σκέψεις δεν με εγκατέλειπαν. Ήταν πικρές. Αλλά θυμάμαι ότι επεδίωκα να είναι όσο το δυνατόν πιο θλιβερές και μαύρες. Ξέρετε, οι στενοκέφαλοι και αυτάρες και άνθρωποι, μερικές φορές, όταν συνειδητοποιούν ότι είναι δυστυχισμένοι, νιώθουν μια κάποια ευχαρίστηση μπροστά στα ίδια τους τα βάσανα. Πολλά από αυτά που σκεφτόμουν ήταν πραγματικά, αλλά και πολλά ήταν παραλογισμοί, κομπασμοί. Και στο ερώτημά μου, τι κακό μπορεί να συμβεί λοιπόν, υπήρχε κάτι το παιδικά αλαζονικό.
Ναι, τι να συμβεί, αναρωτιόμουν στην επιστροφή. Νομίζω ότι τα έζησα όλα. Και αρρώστησα και λεφτά έχασα και μομφές δέχομαι καθημερινά από τους ανωτέρους μου και συχνά δεν έχω να φάω. Και ένας λυσασμένος λύκος όρμησε τις προάλλες στο προάβλιο του σταθμού. Τι άλλο. Με προσέβαλαν, με ταπείνωσαν και εγώ προσέβαλα όσο μου αναλογούσε. Μόνο εγκληματίας δεν ήμουνα ποτέ. Αλλά φαίνεται μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι φτιαγμένος για παραβάτης και όχι γιατί φοβάμαι τη δικαιοσύνη. Τα δύο συννεφάκια απομακρύνθηκαν πια από το φεγγάρι και στέκονταν παράμερα. Σαν να ψιθύριζαν κάτι που δεν έπρεπε να μάθει το φεγγάρι. Ένα ελαφρύ αεράκι διέτρεξε τη στέπα, φέρνοντας το μακρινό ήχο του απομακρυσμένου τρένου. Στο κατώφλι του σπιτιού με υποδέχτηκε η γυναίκα μου. Τα μάτια της γελούσαν χαρούμενα και όλο το πρόσωπό της εκδήλωνε ευχαρίστηση. «Έχουμε νέα», μου ψιθύρισε. «Πήγαινε γρήγορα στο δωμάτιό σου και φόρα το καινούριο σου σακάκι. Έχουμε επισκέψεις». «Τι επισκέψεις?» «Πριν λίγο ήρθε με το τρένο η θεία Ναταλία Πετρόβνα». «Ποια Ναταλία Πετρόβνα?» «Η γυναίκα του θείου μου, του Σεμιών Φιοντόριτς. Δεν τη γνωρίζεις? Είναι πολύ καλή και συμπαθητική». Προφανώς συνοφριώθηκα, γιατί η γυναίκα μου σοβάρεψε και ψιθύρισε γρήγορα. «Βεβαίως είναι παράξενο που ήρθε, αλλά Νικολάη μη θυμώνεις και δες το συγκαταβατικά. Είναι μια δυστυχισμένη. Ο θείος Σεμιών Φιοντόριτς είναι στην πραγματικότητα τύραννος και κακός. Δύσκολο να συμβιώνει κανείς μαζί του. Λέει ότι θα μείνει μαζί μας 3 μέρες, μέχρι να έρθει το γράμμα που περιμένει από τον αδερφό της». Η γυναίκα μου σιγομουρμούριζε για κάμποση ώρα ακόμη κάτι αηδίες για το δεσποτικό θείο, για την ανθρώπινη αδυναμία γενικά και των νεαρών συζύγων ειδικότερα, για την υποχρέωσή μας να προσφέρουμε φιλοξενία σε όλους, ακόμα και στους μεγαλύτερους αμαρτωλούς κτλ. Χωρίς να καταλαβαίνω απολύτως τίποτα, φόρεσα το καινούριο μου σακάκι και πήγα να γνωρίσω τη θεία. Στο τραπέζι καθόταν μια μικροκαμωμένη γυναίκα με μεγάλα μαύρα μάτια. Το τραπέζι μου, η γκρίζη τύχη, ο καναπές. Νομίζω ότι όλα, μέχρι και το τελευταίο μόριο σκόνης, ξανάνιωσαν και έγιναν χαρούμενα με την παρουσία αυτού του πλάσματος, του καινούριου, του ζωηρού και εκπέμποντος ένα άρωμα σοφίας, του όμορφου και διεφθαρμένου. Το ότι η επισκέπτρια ήταν ακόλαστη, το κατάλαβα από το χαμόγελο, από το άρωμα, από τον ξεχωριστό τρόπο που είχε να κοιτάζει και να ανοιγοκλίνει τις βλεφαρίδες της, από τον τόνο με τον οποίο μιλούσε στη γυναίκα μου, μια γυναίκα τίμια. Δεν ήταν ανάγκη να μου πει ότι το έσκασε από το σύζυγό της, ότι ο σύζυγός της ήταν γέρος και δεσποτικός, ότι αυτή ήταν καλή και εύθυμη. Τα κατάλαβα όλα με την πρώτη ματιά. Και μάλλον δεν υπάρχουν πια στην Ευρώπη άντρες που δεν μπορούν να καταλάβουν από την πρώτη ματιά μια γυναίκα ενός συγκεκριμένου ταμπεραμέντου. Μπα, δεν ήξερα ότι έχω έναν τόσο γεροδεμένο ανυψούλη, είπε η θεία τεινοντάς μου το χέρι και χαμογελώντας. «Κι εγώ δεν ήξερα ότι έχω μια τόσο χαριτωμένη θεία», είπα εγώ. Το δείπνο ξανάρχισε. Το πόμα της δεύτερης μπουκάλας τεινάχτηκε με θόρυβο. Η θεία μου ήπια μονορούφι το μισό ποτήρι
και μόλις η γυναίκα μου βγήκε για ένα λεπτό, η θεία παράτησε τα προσχήματα και αποτέλειωσε το υπόλοιπο. Μέθησα και από το ποτό και από την παρουσία της γυναίκας. Θυμάστε το τραγουδάκι «Μαύρα μάτια, καυτά μάτια, σας αγαπώ τόσο, σας φοβάμαι τόσο». Μαύρα μάτια, καυτά μάτια, σας αγαπώ τόσο, σας φοβάμαι τόσο. Σας φοβάμαι τόσο. Δεν θυμάμαι τι έγινε μετά. Όποιος θέλει να μάθει πως αρχίζει μια αγάπη, ας διαβάσει μυθιστορήματα και μακρόσυρτα διηγήματα. Εγώ θα σας πω μόνο λίγα πράγματα με τα λόγια του Οσάνο ανόητου τραγουδιού. Μαύρα μάτια, καυτά μάτια, σας αγαπώ τόσο, σας φοβάμαι τόσο. Ξέρω, σας είδα μια ώρα κακιά. Όλα τεινάχτηκαν στον αέρα. Ο κόσμος γύρισε ανάποδα. Θυμάμαι τον τρομακτικό, λυσσασμένο άνεμο που με παρέσυρε σαν φτερό. Με στριφογύρισε και με στροβίλησε κάμποσο, χωρίς ανάπαυλα. Και έσβησε από προσώπου γης και τη γυναίκα μου και την ίδια τη θεία και τη δύναμή μου. Από το μακρινό σταθμό της στέπας με πέταξε, όπως βλέπετε, σε αυτό το σκοτεινό δρομάκι. Τώρα πείτε μου, τι χειρότερο μπορεί να μου συμβεί? Не мечтай меня.